Και από εκεί και πέρα η απάντηση του πατέρα ήταν, και μάλιστα μιλώντας με την ψυχολόγο μας εδώ, μου ανέφερε και τη λέξη κάνονας. Κανόνας. Κανόνας ή κάνονας. Κανόνας. Κανόνας. Πάει σπίτι σου. Κανόνας. Ότι ανάλογα με την αμαρτία που κάνουμε, έχουμε και την τιμωρία από την Εκκλησία. Δηλαδή, αν εγώ αυτή τη στιγμή κάνω μια απιστία με τη γυναίκα μου και πάω στον πατέρα και του πω πήγαμε άλλη γυναίκα, θα μου απαντήσει ο πατέρας για 2 χρόνια μην κοινωνήσεις. Και ρωτάω τώρα εγώ, ποιος είναι αυτός που ορίζει το ότι εμένα μου απαγορεύει να κοινωνήσω επί 2 χρόνια. Ποιος είναι αυτός ο τιμωρός? Να πω κάτι. Το λίμπιντο. Να απαντήσω λίγο σε αυτό. Να. Λοιπόν, η Εκκλησία δεν έχει τιμωρίες με νομική έννοια, ότι απαγορεύεται τάδε άθρο, τάδε νόμος, άρα είναι άδικος κανείς και επομένως κλείνεται φυλακή ή τιμωρείται. Η Εκκλησία έχει κάποιους κανόνες οι οποίοι ορίζουν κάποιους τρόπους πνευματικής ασκήσεως θεραπείας. Και βέβαια δεν σας χρειάζεται ψυχαναλυτής, αν δεν θέλετε βέβαια να τρέξετε σε αυτόν, σας ενιστώ εγώ να βρείτε έναν καλό πνευματικό. Η εξομολόγηση περιέχει... Αμαρτάνετε τώρα, πατέρα Εμμανουήλ, με όλο το σεβασμό, διότι θα μου στείλετε την ψυχολόγο στην ανεργία, την κυρία Ανδριανοπούλου. Δεν είπα ότι είναι... ότι είναι έξω. Ότι... Προσέξτε να διευκρινίσω. Ναι. Δεν είναι έξω η λογοθεραπεία και η ψυχανάλυση από το μυστήριο. Ο πνευματικός οφείλει να είναι και ψυχολόγος. Και ένα ψυχαναλύει, όχι με την έννοια του Φρόιντ και του Γιούγκ, να ασκεί διδασκαλία θεραπευτική και να αναλύει την ψυχή. Να είναι βαθύς ανατόμος. Μήπως θα χρειαζόταν και λίγο Φρόιντ και λίγο Γιούγκ? Όχι, γιατί δεν είναι επιστήμονες αυτοί του είδους. Είναι αμφισβητούμενοι. Μερικοί χαρακτηρίζουν ως αγύρτη και τον Φρόιντ. Ναι, αλλά τώρα είναι μια επιστημονική μορφή η οποία νομίζω ότι σε όλους τους χώρους είναι πλήρους αποδοχής. Μισό λεπτό, 1245 τηλεθεατές λένε ναι, εξομολογούμεθα, και 596 λένε όχι. Έχουμε ένα κομβικό στοιχείο στην κουβέντα μας, αλλά μήπως γίνει και καμιά παρέκκληση, ας έρθει και ένας τηλεθεατής τηλεφωνικά, μήπως μας φέρει και στον ορθό τηλεοπτικό δρόμο. Κοιτάξτε, η εξομολόγηση είναι και λογοθεραπεία, είναι και ανάλυση. Θα το πούμε, θα το πούμε, να ακούσουμε τον τηλεθεατή. Αλλά ο ψυχοθεραπευτής, ο λογοθεραπευτής, ο ψυχιατρός, ο ψυχολόγος δεν μπορεί να λύσει την ενοχή και να δώσει άφεση. Οφελεί. Και ο πνευματικός οφείλει να στείλει και σε ψυχίατρο κάποιον. Μάλιστα, μάλιστα. Και στο ψυχίατρο και στο ψυχολόγο και ψυχαναλυτή. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα αναπαυθεί, θα τελειώσει στο ψυχίατρο και στο ψυχολόγο. Μισό λεπτό το τηλεφώνημα και θα το συνεχίσουμε το θέμα έτσι όπως έχει ανοίξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Το όνομά σας το μικρό. Εύα. Πώς? Εύα. Εύα. Τουλάχιστον εγώ είμαι πιο αμαρτωλή. Είσαι αμαρτωλή, γιατί το έφαγες το μήλο? Δεν το φάγα το μήλο, το μήλο έτυχε να το φάω. Λοιπόν, ήταν και από εκτρώσεις, ήταν και από πύρα αυτοκτονίας. Μάλιστα. Είναι διπλό το αμάρτημα το δικό μου. Μάλιστα. Λοιπόν, και πολύ σοβαρό. Εντάξει, δεν θα σας πω την οικογένεια μου και όλα αυτά τι συνέβησαν, όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Ήμουν πάντως πολύ μικρό κοριτσάκι που έγιναν εκτρώσεις σε ένα γάμο πολύ άσχημο. Mm-hmm. Και κάνω μια αποπείρα αυτοκτονίας. 25 μέρες αφασία. Γιατί μου αρέσει. Σε ένα μεγάλο νοσοκομείο έτυχε να ζήσω. Έτυχε. Ο Θεός φυσικά ήταν μεγάλος. Όχι ότι είμαι πάρα πολύ χριστιανή και πιστεύω πάρα πολύ. Μην το πάρετε αυτό έτσι. Αλλά όταν συνήλθα μετά από ένα μήνα, που γιατί ήμουνα στη χειρουργική και ήμουνα σε αφασία και πήγα για ορθοπαιδική, τότε ήταν σε αυτό το μεγάλο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, θα σας πω το κρυπτό νοσοκομείο. Ναι. Ένας πολύ πνευματικός πατέρας που πήγα και μίλησα μαζί του και είπα το τι είχα κάνει, τις εκτρώσεις που είχαν γίνει, τα συμβάντα αυτά του γάμου, όλα αυτά τα πράγματα και την απόπειρα αυτοκτονίας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος Πατέρας, μιλάω, ήταν Άγιος ο Πατέρας αυτός, μου έδωσε τόσες συμβουλές, με συγχώρεσε, μου έδωσε άφεση αμαρτιών. Και από τότε, φυσικά μετά από 1-2 μήνες, φυσικά ο πρώην άντρας μου έφυγε, έμεινα μόνη μου με ένα παιδί, αλλά από εκεί και πέρα πήρα μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη και μεγάλη πίστη, γιατί αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή με αυτά που είχα κάνει εγώ, έπρεπε όχι μόνο να με συγχωρέσει, αλλά δεν ξέρω κι εγώ τι. Δηλαδή, για να κάνεις την απόπειρα αυτοκτονίας,
αυτό είναι ένα πράγμα που δεν συγχωρείται από την Εκκλησία μας. Έτσι μπορούσα να είχα πεθάνει, όπως ήμουν ήδη πεθαμένη σχεδόν. Πεθαμένη, απλώς έζησα. Έτυχε και έζησα το Θεό. Με τη βοήθεια αυτού του ανθρώπου, δηλαδή, βρήκατε δύναμη να ζήσετε. Βεβαίως και βρήκα. Όχι μόνο βρήκα δύναμη να ζήσω, βρήκα δύναμη και να μεγαλώσω το παιδί μου. Και εγώ να γίνω κάποιος άνθρωπος κτλ. Να προσφέρω, όχι μόνο στην κοινωνία και στο παιδί μου. Αλλά μην νομίζετε και πάλι ότι είμαι πάρα πολύ, ξέρεις, χριστιανή και τα λοιπά, πάω στην εξομολόγηση. Ναι, καταλαβαίνω, μου το δηλώσατε για στην αρχή. Α, μπράβο. Λοιπόν, θα πω κάτω την εκκλησία μου, δεν είναι κάτω το εικονισμά μου. Θα πω ό,τι έχω να πω, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και Άγιοι Πατέρες και Σεβάσμιοι Πατέρες που καταλαβαίνουν τον πόνο του άλλου και συγχωρούν, όπως συγχωρεί και ο Χριστός. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι, σας λέω, η μεγαλύτερη αμαρτωλή. Έχω διώξει 10 παιδιά από πάνω μου. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Ναι. Και έχω κάνει και μία απόπειρα αυτοκτονίας που ήμουν πεθαμένη. Και πεθαμένη τότε με κοινωνήσανε, μη πεθαμένη. Λοιπόν, όταν συνήλθα και βγήκα από το κόμμα και έτρωγα τόσο φιάλες αίμα και τα λοιπά, ήταν τότε που ήταν και ο κύριος Λαλιώτης, αν θυμάστε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Άγιος Πατέρας αυτός που όταν εξομολογήθηκα μου έδωσε όχι μόνο άφεση αμαρτιών, αλλά κατάλαβε και όλο μου το πρόβλημα και το συζητήσαμε τόσο πολύ οι δυο μας. Μάλιστα. Έτσι. Κατανοητό. Δηλαδή βρήκατε ένα πνευματικό άνθρωπο ο οποίος σας έσωσε και όχι τώρα... μόνο πνευματικό πατέρα, όχι μόνο πνευματικό άνθρωπο, ούτε πατέρα μπορώ να το πω. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει και θα ήταν πάρα πολύ νέος. Έναν άνθρωπο τόσο καλό πνευματικό που μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτός ο γάμος δεν πηγαίνει άλλο, γιατί έκανε κακό σε μένα και στο παιδί μου. Γενικά, όχι, δεν μπορώ να κοινώ εγώ το πρώην άντρα μου και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό αν είχατε ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος έβλεπε και είχε μια ευρύτητα. Μεγάλωσα, να σας μιλάω για έναν πολύ μεγάλο άνθρωπο σε ηλικία, έτσι που οι πιο μεγάλοι άνθρωποι καταλάβατε ότι είναι λίγο πιο δύσκολοι. Μάλιστα. Για εμάς που είμαστε πιο μικροί. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, με κατάλαβε τόσο πολύ και μου έδωσε, και μου έδωσε άφεση. Από τότε και πέρα, εντάξει, η ζωή μου έχει αλλάξει διαφορετικά. Πάρα πολύ διαφορετικά. Και ας μην πιστεύω πάλι, όπως σας είπα, έτσι, ας μην πηγαίνω συνέχεια να κάνω εξομολόγηση και όλα αυτά τα πράγματα. Πηγαίνω, κάνω εξομολόγηση μία φορά στο τόσο, όταν είναι, ξέρω ότι μερικοί, όταν πηγαίνουν μερικοί γέροντες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν μου λένε αυτά τα πράγματα που πρέπει να πάρω. Αλλά αυτό το πράγμα που μου έδωσε σε μένα τη δικιά μου τη ζωή, ήταν από αυτόν τον πατέρα που ήταν μέσα στο... Ευχαριστούμε πολύ για την κατάσταση. Τίποτα. Αυτό αν θέλετε, προσέξτε το λιγάκι για το θέμα της αυτοκτονίας και το θέμα των... Θα μπούμε και σε τα δύο θέματα τώρα. Καταλάβατε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ευχαριστούμε σοβαρό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πριν κλείσει, να της πω κάτι. Έχει κλείσει, αλλά μπορεί να θα μας ναι, αν μας ακούει. Να μην έχει ενοχή. Η απόπειρα αυτοκτονίας δεν είναι ασυγχώρητο αμάρτημα όπως νομίζει. Αλλά η αυτοκτονία είναι εκείνη, όταν επιτύχει δηλαδή, που μας κάνει να μην κυδεύομαι, διότι σημαίνει ότι πέθανε κάποιος ένα μετανοησία. Ενώ αφού μετανόησε ήδη και το εξομολογήθηκε, δεν υπάρχει κύριε πρόβλημα. Κύριε Στινάγη, όμως δεν προσέξατε κάτι. Θα επανέλθω. Είπε η κυρία ότι μόνο με τον έναν πατέρα βρήκε μία λύτρωση, ενώ με τους άλλους... Καλά, θα επανέλθω. Θέλω να, όχι να επανέλθω, αυτό το πράγμα ναι. Να το εντοπίσουμε, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Και που το είπε και ο Πάτερ Καλύβας. Πώς είναι οι άνθρωποι, οι δεν πατέρες. Δεν έχουμε σωστούς κατευθυνμένους πνευματικούς και εγώ το καταθέτω. Συμφωνώ πρέπει τότε να γίνουν σεμινάρια πνευματικής, εξομολογητικής και να πω και εγώ μια κουβέντα για αυτού. Έχουμε και άλλους καλεσμένους, θα τον κάνουμε τον γύρο. Η κυρία Δανά Ανδριανοπούλου που είναι ψυχολόγος και που... Παρακολουθώ πολύ προσεκτικά όλα όσα λέγονται εδώ και το τηλεφώνημα της κυρίας και τα στατιστικά στοιχεία. Αυτά που έχω να πω εγώ σαν ψυχολόγος είναι ότι πριν απ' όλα είναι μία ελεύθερη επιλογή το πώς ο κάθε ένας θέλει να ξεκουράσει την ψυχή του. Εάν αυτή η ανακούφιση ψυχική προέλθει από την επαφή του με έναν εξομολογητή, δεν έχει κανένας το δικαίωμα, καμία επιστήμη να του ανακόψει αυτή την λύτρωση. Από την άλλη, πρέπει μόνο να πούμε ένα απλό στοιχείο ότι υπάρχει στην ίδια την Εκκλησία και γι' αυτό συμφωνώ με τον πατέρα Καλύβα, υπάρχει η ποιμαντική ψυχολογία. Η ποιμαντική ψυχολογία, σε αντιδιαστολή με την θεολογική ψυχολογία, δείχνει τον δρόμο
της πρακτικής που πρέπει να ασκήσει η Εκκλησία για να λύσει την ψυχική σύγκρουση. Άρα, ένας απλός εξομολόγος, ο οποίος δεν είναι κατηρτισμένος, δεν μπορεί ταυτόχρονα να ενεργήσει και σαν θεραπευτής, αλλά μόνο σαν ένα στήριγμα που ακουμπάω το βάρος της ψυχής μου. Το αντιδιαστέλουμε. Ένας εξομολόγος, ο οποίος είναι κατηρτισμένος με την έννοια που έδωσε ο πατέρας Καλύβας, κατηρτισμένος, βέβαια εδώ έχουμε μια μικρή ένσταση, η ποιμαντική ψυχολογία χρησιμοποιεί και Φρόιντ και Ιούγκ και Άντλερ, το ξέρει καλύτερα από μένα, δεν είμαι αυτή που θα δώσω το στίγμα στην ποιμαντική όχι, ψυχολογία. Σαν και σαν, ας πούμε, σαν στοιχεία που βοηθούν την εξέλιξη της Εκκλησίας διαχρονικά. Έχουμε μέσα στις παραβολές, είναι η Αγία Γραφή η ίδια, η οποία εάν δούμε τις διάφορες παραβολές της, θα δούμε ότι υπάρχουν αρχέτυπα που και ο Γιούγκ και ο Φρόιντ και οι μεταγενέστεροι θεωρητικοί χρησιμοποίησαν σαν αίτια σύγκρουσης, έτσι. Εδώ λοιπόν εγώ δεν θα πω ούτε θα μπω σε μία διαμάχη στη λογική της διαμάχης ψυχολόγοι ή κληρικοί, θα μπω σε μία μόνο στιγμή κατηρτισμένοι άνθρωποι, χαρισματικοί άνθρωποι και στο χώρο μου υπάρχουν ίσως κάτι αντίστοιχο που είπατε παπαρούπες, υπάρχουν και στο χώρο της ψυχολογίας. Δεν υπάρχουν μόνο στον χώρο της Εκκλησίας. Υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Άρα είμαι υπέρ της θεωρίας ότι πρέπει η Εκκλησία, αν θέλει να είναι πραγματικό στήριγμα με την έννοια του τι συνέβη και οδηγήθηκε στη μοιχεία, θα πρέπει οι εκπρόσωποι της... Να λειτουργήσει ψυχαναλυτικά, να το βάλουμε έτσι. Θα πρέπει οι εκπρόσωποι της να φύγουν από δογματικά σχήματα, να χρησιμοποιήσουν την Αγία Γραφή, η οποία είναι το μεγαλύτερο βιβλίο ψυχοθεραπευτικό, έτσι. Και τους πατέρες. Και τους πατέρες, αλλά όχι με δογματικό τρόπο. Δεν είμαι εδώ για να υπερασπίσω το επάγγελμά μου έναντι της Εκκλησίας. Είμαι εδώ σαν ένας επιστήμονας που βλέπει... Μα είστε Εκκλησία. Μα είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πριν από όλα. Δεν είστε εκτός Εκκλησίας, όχι, είστε Εκκλησία. Είμαι εντός. Απλώς κάποιες φορές οι πρακτικές πρέπει να ακολουθήσουν, τις εκκλησίες πρέπει να ακολουθήσουν τα σημεία του καιρού. Μάλιστα. Και να δίνουν ερμηνείες όχι μόνο θεωρητικές, αλλά και λύση των συγκρούσεων. Να φτάνει δηλαδή ο εξομολόγος να έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει το άτομο στο γιατί διέπραξε την μοιχεία, γιατί πήγε να αυτοκτονήσει. Δεν φτάνει πλέον στο σύγχρονο άνθρωπο η έννοια του ότι έκανες αυτό επειδή απομακρύνθηκες. Δηλαδή βάνα μου τον θες και λίγο ψυχαναλυτή, τον εξομολογητή της Εκκλησίας. Θέλω να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Και λίγο, ναι, ψυχαναλυτή άνευ αμοιβής. Είναι με καλή έννοια ψυχαναλυτής. Όχι αγύρτης. Είπα άνευ αμοιβής. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Χριστινάκη? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούσαν και θα πρέπει να πω στην εκλεκτή εδώ καλεσμένη σας και καλεσμένη μας, συνομολογήτρια, ότι δεν ξέρω αν το ξέρει πόσο κοντά είναι με τις πηγές του χριστιανισμού, με αυτά που λέει, και με τους ιερούς κανόνας και με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Η ψυχολογία είναι απαραίτητο εφόδιο, η γνώση της ψυχολογίας εις τον εξομολόγο, και αυτό είναι καθήκον του να το κάνει, να ψυχολογεί τον εξομολόγο. Ο Μέγας Βασίλειος εφήρμοζε την ψυχολογία του βάθους, όπως λέμε. Κατά τους ιερούς κανόνες, όλα τα αμαρτήματα, όταν λέω ιερούς κανόνες, εννοούμε αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, όλα τα αμαρτήματα πηγάζουν από την ψυχή. Η οποία μάλιστα διαιρείται σε τρία μέρη κατά την αρχαία διαίρεση: θυμοειδές, επιθυμητικό, λογιστικό, και από κάθε μέρος πηγάζει και το συγκεκριμένο αμάρτημα. Ξέρω εγώ, η πορνεία, η μοιχεία που είπατε, από το επιθυμητικό. Ο φόνος από το θυμοειδές και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν, επειδή βάση των ιερών κανόνων που είναι η βάση, να ξέρουμε, να δούμε εν τι είναι συνέστη το πάθος. Αυτό ακριβώς που είπε η κυρία. Δηλαδή, τι ακριβώς έγινε. Γιατί. Διότι όπως λέει ο 102ος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ποικίλει η αμαρτία και πολυειδής.
και πολλά σας παραφιάδας βλαστάνουσα και προσωβαίνει και προχωρεί μπροστά μέχρι σαν στέι, μέχρι να σταματήσει τη δυνάμη του θεραπεύοντος. Και εδώ ακριβώς στο θεραπεύοντος πρέπει ένα λεπτό, ένα μισό λεπτό να μείνω για να πω ότι για μας το αμάρτημα είναι νόσος πνευματική και ο ξεμολόγος ακριβώς είναι εκείνος ο οποίος ασκώντας την ποιμαντική εξουσία πρέπει να θεραπεύσει με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει το κατάλληλο φάρμακο. Κατάλληλο φάρμακο σημαίνει στην εξομολόγηση, ώστε να είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αρχή εξατομικεύσεως, ώστε μήτε κατακριμνών οθήσει της απογνώσεως, ούτε να είναι τόσο βαρύ που να μην μπορεί να το σηκώσει και να πέσει στον κρυμνό της απογνώσεως, μήτε των χαλινών υπενδούνε προς την του βίου η έκκληση και καταφρόνηση, ούτε πάλι τόσο όσο να μην είναι επιφέρει το αποτέλεσμα. Κύριε Χριστινάκη, πρέπει να περάσουμε, πρέπει να περάσουμε και μετά θα εξομολογηθώ για αυτήν την αμαρτία μου σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν γίνεται, αφού πω ότι 1.700 τηλεθεατές λένε ναι, εξομολογούνται, ενώ 782 δεν εξομολογούνται. Μετά λοιπόν στη συνέχεια και ο κύριος Ιακωβάκης θα μιλήσει και άλλους καλεσμένους έχουμε και θα το πλατείνουμε το θέμα μας. Πάμε λοιπόν. Έχεις σκεφτεί ποτέ να εξομολογηθεί? Ναι, το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Το έχεις κάνει όμως? Όχι. Τι πιστεύεις για την εξομολόγηση? Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι φεύγει ένα βάρος. Ένα βάρος αμαρτιών. Λένε μερικοί ότι το Πάσχα, συνήθως τα Χριστούγεννα, πρέπει να εξομολογηθείς για να κοινωνήσεις. Δεν πιστεύω. Εμένα μου έχουν πει οι ιερείς ότι και να μην εξομολογηθείς, αρκεί να έχεις καθαρή ψυχή, μπορείς να πας. Αυτό που είπες πριν, είναι δύσκολο για σένα να εμπιστευτείς κάποιον ιερέα? Ναι, είναι δύσκολο. Γιατί? Δεν ξέρω αν έχετε δει στη τηλεόραση με αυτό που έγινε με τον παπά που πήγε να εξομολογηθεί, μερικές κοπέλες που πήγαν να εξομολογηθούν και τους ρίχτηκε όλα αυτά. Φοβάσαι δηλαδή την αντίδρασή του? Βέβαια. Παλιά το έκανα. Τώρα πια γιατί όχι? Δεν ξέρω. Παλιά γιατί, επειδή ήσασταν πιο μικρή ή ήταν κάτι άλλο? Μάλλον επειδή με πήγαινε η μητέρα μου. Τώρα πια μόνη μου δεν πολύ πηγαίνω. Δεν έχω εξομολογηθεί ποτέ. Ίσως επειδή δεν έχω συνηθίσει να, δεν με έχουν μάθει να πηγαίνω να εξομολογούν. Το έχεις σκεφτεί ποτέ να το κάνεις? Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν νομίζω να το κάνω ποτέ. Προσευχόμαστε και λέμε έτσι με πολύ, πιστεύω, ευλάβεια και πολύ στεναχώρια, αν το θέλουμε, πολλές φορές. Στο Θεό μας τα λάθη μας. Πιστεύετε ότι παίρνετε συγχώρεση, έτσι? Λέω στον απαλύνεται την ψυχή σου. Ναι. Εξομολόγηση πρέπει να κάνεις και να είσαι υπόλογος στον ίδιο στον εαυτό. Δεν χρειάζεται να το πεις σε κανέναν ανθρώπινο παράγοντα. Αρκεί να συνομιλήσεις με κάποιον ανώτερο. Και πιστεύω αυτό είναι αρκετό. Ανώτερο δηλαδή θεωρείς τον εαυτό σου ή το Θεό? Το Θεό. Μια αρχή ανώτερη. Σε αυτή που πιστεύεις. Δεν έχει σημασία αν είναι ο δικός μου Θεός, αν είναι κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω πουθενά. Θεωρείτε δηλαδή ότι η εξομολόγηση δεν είναι απαραίτητη? Όχι, κοίταξε να δεις, είναι θέμα χαρακτήρα. Πιστεύω στον άνθρωπο, στη δύναμη του ανθρώπου. Κάποια στιγμή έχετε ίσως κάνει κάποιες πράξεις, έχετε κάποιο πρόβλημα, θα θέλετε να το πείτε κάπου σε κάποιον άλλον, έστω σε άνθρωπο? Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Δεν έχω πάρει ποτέ. Πιστεύω ότι εντάξει, δεν άξιζε τον κόπο. Άμα πιστεύεις σε κάτι, δεν χρειάζεται να πάρει να τα πει σε κάποιον άνθρωπο που και στο κάτω-κάτω δεν ξέρεις αν θα τα κρατήσει μυστικό. Δηλαδή είναι το θέμα αμφισβήτησης εμπιστοσύνης? Ναι, τόσα βλέπουμε κάθε μέρα για κάθε παπά. Εντάξει, δεν μπορεί να του έχει και εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Ακούσαμε διάφορες απόψεις και αυτή είναι και η έννοια της δημοσκόπησης απόψεων. Τον κύριο Δημήτρη Κολάτο έχω υποδεχτεί εδώ και ώρα. Γεια σου, Δημήτρη μου. Έχω μείνει στον κύριο Ιακωβάκη. Θα ήθελα την άποψή του πάνω να μην θέσω ερώτημα. Νομίζω ότι στο τραπέζι, ναι, έχουν κάτσει όλα τα ερωτήματα. Άρα θέλω τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι, νομίζω ότι πολλή ώρα συζητάμε για το τυπικό μέρος της εξομολόγησης. Και το ουσιαστικό. Και το ουσιαστικό. Εγώ, καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη, όπου η θρησκεία με το έθνος είναι πολύ πιο έντονα, δηλαδή η εκκλησία είναι συνδεδεμένη πολύ περισσότερο με τα εθνικά μας, με τα θρησκευτικά, και έχοντας σαν πνευματικό πατέρα εκεί στα μικρά μου χρόνια, δηλαδή του, ναι, και του γυμνασίου,
αλλά και τα περισσότερα του Δημοτικού, είχαμε πνευματικό πατέρα προϊστάμενο της ενορίας μας, τον μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο. Μάλιστα. Ο Πατριάρχης, ο τότε προϊστάμενος μας, μας εξομολογούσε και από εκεί το συνέστημα της εξομολόγησης έχει μπει, έχει ριζωθεί μέσα μου. Δεν θυμάμαι ποτέ... Η ανάγκη της εξομολόγησης. Ναι, η ανάγκη της εξομολόγησης. Δεν θυμάμαι ποτέ να μας είπε τιμωρήσε γι' αυτό ή για εκείνο. Δηλαδή ποτέ δεν θυμάμαι να μου είπε ότι παρόλο που κάναμε σαν παιδιά βεβαίως ήταν παιδικά αμαρτήματα, αλλά δεν μας είπε ποτέ ότι αυτό που κάνατε είναι τόσο κακό που δεν μπορείτε να μεταλάβετε. Δηλαδή ήταν μόνον σταματάει το πράγμα και αυτό πιστεύω μέχρι τώρα ότι σταματάει το να υπάρχει ένας εξαγνισμός της ψυχής και είναι το ίδιο όπως θα το έλεγα στον πνευματικό μου πατέρα, όπως θα το έλεγα απλώς στο εικόνισμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι την εξομολόγηση ίσως να το απλοποιώ το πράγμα, αλλά τη θεωρώ σαν ένα πιάτο που δεν μπορώ να φάω στο ίδιο πιάτο μέσα εάν δεν το σκουπίσω. Θέλω λοιπόν να εξομολογηθώ στον πατέρα ή στον ψυχολόγο για να εξαγνίσω τη δική μου ψυχή και αυτό νομίζω, δεν ξέρω αν θεωρηθώ εγωιστής, νομίζω ότι αυτό μου φτάνει. Είναι αρκετό. Δεν, ακόμα και στα μεγαλύτερα παραπτώματα δεν νομίζω ότι υπάρχουν με τη μεζούρα ότι αυτό συγχωρείται, το άλλο δεν συγχωρείται, αυτό είναι κατακριτέο, με αυτό δεν μπορείς να μεταλάβεις, αυτό είναι για δύο κοινωνίες, το άλλο είναι για δεν ξέρω πόσες μετάνοιες. Είτε πάω στον ψυχολόγο, είτε πάω. Ο ψυχολόγος βέβαια μπορεί να μου υποδείξει κάποιους τρόπους που πάλι ίσως να φανώ εγωιστής, δεν τους παραδέχομαι και τόσο όσο να προσπαθήσω να καταπολεμήσω εγώ αυτά τα οποία θεωρώ. Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω και κανένας δεν μου το έχει πει και δεν νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να μου το πει τι είναι αμαρτία. Αυτά που θεωρούνται σήμερα αμαρτία, εδώ και χιλιάδες χρόνια θεωρούνται φυσικά. Τι είναι αμαρτία. Είναι αμάρτημα. Μισό λεπτό. Είναι αμάρτημα τώρα και θανάσιμο αμάρτημα. Ναι. Πώς λέγεται, η αιμομιξία. Εδώ και 2.000 χρόνια η αιμομιξία ήταν φυσικό και θεωρεί το αμάρτημα να πας με κάποιον άλλον ο οποίος δεν ανήκει. Μισό λεπτό. Τι είναι αμάρτημα, πατέρα Εμμανουήλ. Αμάρτημα, αν κάνουμε λίγο ελληνικά, από το αμαρτάνο ήμαρτον, αστόχησα, πέτυχα, σημαίνει αποτυγχάνω στην πορεία μου. Δεν είναι αντικειμενικό όμως αυτό. Καθίστε, είναι αντικειμενικότατο. Αυτό λέγουν και τα λεξικά, αυτό λέει και η θεολογία. Λοιπόν, ήμαρτον σημαίνει έπεσα έξω από το στόχο μου. Ποιο είναι ο στόχο προσμό του ανθρώπου, στοχεύουμε στην θέωση. Στοχεύουμε στην μέθεξη του Θεού. Όταν λοιπόν πέφτουμε έξω από αυτόν τον στόχο, με το α, β, λόγο, έργο, πράξη, τρόπον ζωής, σημαίνει ότι αμαρτάνουμε. Έπειτα, ωραία, το άλλο που είπατε, ότι αυτό λοιπόν σημαίνει αμαρτία. Που ερμηνεύεται με χίλιες δύο περιπτώσεις. Που ο άνθρωπος βγαίνει έξω από τα νερά του. Έξω από το αγιοπνευματικό κλίμα, μέσα στο οποίο αγιάζεται και προάγεται. Και θεώνεται. Αυτό είναι. Ίσως να μην σας τα έχει πει καλά ο αείμνηστος. Λοιπόν, δεύτερον. Όσον αφορά ότι λυτρώνεται κανείς με τον ψυχολόγο, λυτρώνεται ψυχολογικά. Λύνονται κάποια συμπλέγματα. Βεβαίως. Υπάρχει κάποια θεραπεία. Μα θεολογικά. Αλλά πώς δεν λυτρώνεται. Πώς θα λυτρωθεί με. Αν έρθω σε εσάς, πώς θα λυτρωθώ. Να ολοκληρώσω. Τι θα μου πείτε, να προσεγγιστώ στον Θεό γονατιστός. Πώς. Όχι, απαντήστε. Πατέρα Εμμανουήλ, απαντήστε στο ερώτημα γιατί είναι χειροπιαστό. Και σας λέω ότι πήγα με 5 γυναίκες, είμαι παντρεμένος, έχω 28 παιδιά. Δώστε μου τη λύση. Λοιπόν. Τι θα μου πείτε. Ο ψυχολόγος θα με κάτσει κάτω και θα μου πει είναι αυτό, είναι εκείνο, γιατί το έκανες, πώς έφτασες, τι έγινε η γυναίκα. Ναι. Σου έστω να σε απαντήσω. Εσείς τι θα μου πείτε. Τι πρέπει να πει ένας σωστός πνευματικός. Θα σε δεχτεί με μεγάλη. Όχι, δεν με καταλάβατε. Δεν μου απαντάτε. Θα σου απαντήσω. Πέστε μου. Πρώτα απ' όλα θα σε δεχτεί στην εξομολόγηση. Ναι. Και η εξομολόγηση δεν είναι προκατασκευασμένο κάτι που θα σου πει. Όταν πιστεύουμε ότι η εξομολόγηση λειτουργεί ως μυστήριον αποκαλύψεως της χάριτος και του Χριστού. Θα σου μιλήσει κατευθείαν και ο Χριστός, αν φοβάται Θεόν, ο εξομολόγος. Τι συνήθως λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν κόβει κεφάλι ο εξομολόγος. Απλούστατα, θα σε κρίνει, θα σου ζητήσει εάν έχεις μετανοήσει, εάν έχεις την διάθεση μετανοίας. Να μην επαναλάβεις αυτά τα αμαρτήματα. Εκτός και εδώ το θεωρείται αμάρτημα. Οπότε είναι άλλη συζήτηση. Εφόσον λοιπόν το έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι αμάρτημα και εφόσον το εξομολογείστε, ο εξομολόγος θα δει λοιπόν κατά πόσον εσείς νοσείτε ως προς την βούληση και κατά πόσον λυγίζει και δεν ανθίσταται στον πειρασμό και εκεί θα είναι λοιπόν επικεντρωμένο το θέμα της συζήτησης. Τώρα,
Εφόσον εσείς λοιπόν. Δώσατε μία απάντηση. Ειλικρινά. Εφόσον ειλικρινά, μετανοείτε, κρίνετε. Δεν θα. Ξαναπαναλάβω. Θα αγωνιστώ να μην το επαναλάβω. Είναι δεδομένη η άφεση. Μάλιστα. Θα σας διαβάσω την άφεση. Ναι, μην φτάσουμε εκεί. Μην φτάσουμε αυτή. Συγγνώμη. Αν δεν είναι εξομολόγηση εδώ. Είναι άλλο θέμα. Εδώ δεν είναι εξομολόγηση. Αφήστε με να την διευθύνω την κουβέντα. Μισό λεπτό. Τι λες για όλα αυτά, Δημήτρη. Εγώ λέω ότι. Και εδώ διαφωνώ με την ψυχολόγο που άκουγα προηγουμένως. Ξεχνάμε ότι η εξομολόγηση. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν πιστεύω. Άρα και γι' αυτό δυσκολεύομαι εγώ να πάω από τότε που ήμουν αυτής. Όταν ήμασταν στην Αναργύρο, μας φέρανε ιερέα και όλη η τάξη πήγε να εξομολογηθεί. Από τότε δεν έχω πάει. Πολλές φορές έχω σκεφτεί να πάω να εξομολογηθώ. Προχτές είχα πάει σε μια πολύ σημαντική συγκέντρωση. Δείξε μια ταινία για το έργο της Ορθοδοξίας και του Αρχιεπισκόπου Γιαννουλάτου στην Αλβανία. Συγκλονιστικά πράγματα. Με ένα παλάτσο, ο κινηματογράφος γεμάτος. Και είδα τον Γιαννουλάτο. Όταν με αγκάλιασε, λοιπόν, σκέφτηκα ότι σε έναν τέτοιον άνθρωπο θα μπορούσε να ανοίξω την καρδιά μου, να εξομολογηθώ και να περιμένω ίσως το θαύμα. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο ψυχολόγος και ο φίλος μας, ότι αυτός που πιστεύει και πάει να εξομολογηθεί και είναι ο ευτυχής άνθρωπος, γιατί είναι ευτυχία να πιστεύεις, πιστεύει στο θαύμα. Δηλαδή ότι μπορεί ο ιερέας στο τέλος της εξομολόγησης, αφού του ανοίξει την καρδιά σου και δεν του κρύψει τίποτα και είσαι ειλικρινής, αφού δεχτείς ότι αυτό που έχει κάνει σε έχει βγάλει από το δρόμο το σωστό. Και εδώ υπάρχουν κανόνες που λένε ποιο είναι σωστό και ποιο δεν είναι. Γίνει το θαύμα και συγχωράει ο Θεός. Και ξεπερνάς το αμάρτημα. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Η αίσθηση ότι ξεπερνάς το αμάρτημα. Εγώ όμως ο κακομοίρης που δεν πιστεύω, πώς να πάω να ξεπεράσω το αμάρτημα. Και αναρωτιέμαι, αν θα άνοιγα την ψυχή μου σε έναν ιερέα, και μάλιστα τόσο φοβάμαι την καθημερινότητα της παρουσίας του ιερέα, που έχει φτάσει να μην τον εμπιστευόμαστε πια, που θα έλεγα να πάω στο Γιαννουλάτο, αλλά όχι στην Αθήνα, στα Τύρανα. Έξω το χώρο μας δηλαδή, που ακόμα θα είναι πιο μακρινός από μένα, αν θέλετε, πιο κοντά στο Θεό, ίσως πιο μακριά από την καθημερινότητά μας. Και λέω, μήπως γίνει το θαύμα και μήπως ανακουφιστώ όταν μου πει άφεση αμαρτιών και ξαφνικά νιώσω ότι έχω εξαγνιστεί. Μάλιστα. Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν μου λέει ψυχίατρος, ψυχολόγος εδώ, ότι πρέπει να ξέρω ο ιερέας το Γιούγκ και το Φρόιντ, διαφωνώ απόλυτα ασφαλώς. Μπορεί και να το ξέρει, δεν είναι κακό να το ξέρει, αν μπορεί να το μάθει καλά. Γιατί η περισσότερη ψυχολόγοι, το 80% δεν τον έχει μάθει καλά. Εδώ στάσει κανένα ψυχίατρο πριν μερικές μέρες, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος Ελλάδος. Μην έρθουμε ναι. Εκεί, μην έρθουμε. Ναι, κρίμα ναι. Που το χάσαμε και δεν το είπαμε εκεί μπροστά που να σου πω το μια λέξη. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι. Άρα δεν σημαίνει τίποτα η γνώση. Σημαίνει αγάπη. Να έχει μέσα του πολύ αγάπη για να μπορέσει να εκπροσωπήσει το θαύμα. Τα υπόλοιπα δεν είναι. Γιατί δεν θα μου κάνει ανάλυση. Δεν θα με θεραπεύσει. Γιατί αν πάω και πω ότι 28 γυναίκες, έχω μια γυναίκα, 28 παιδιά και 10 γκόμενες, σε έναν ψυχολόγο μπορεί να πει: αν αντέξει, μπράβο, συνέχισε. Διότι απλώς είναι κουραστικό μπορεί να πει. Δεν είναι αμάρτημα όμως για έναν ψυχολόγο. Για έναν ψυχολόγο είναι επικίνδυνο. Είναι πρόβλημα όμως. Μια τέτοια συμπεριφορά δεν μπορεί να σου κάνει αναγωγές. Ενώ για έναν ιερέα το ψέμα είναι αμάρτημα. Για έναν ψυχολόγο γιατί είναι αμάρτημα. Αν βολεύουμε. Και το θέμα λοιπόν. Και γι' αυτό και είναι το πρόβλημα. Και το θέμα είναι σύμπλεγμα. Μην μπερδεύουμε τις δύο πράγματα. Το ένας είναι, είναι εκπρόσωπος ενός Θεού, αν πιστεύεις, είναι πολύ σημαντικό. Άλλος είναι ένας επαγγελματίας, επικίνδυνος κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τους αποφεύγουμε. Όποτε τους έχω συναντήσει είναι πολύ επικίνδυνοι. Έχουν σπρώξει ανθρώπους σε τρομερό. Είναι ένα πράγμα. Καινούριο σύνδρομο που έχεις ενάντια στους ψυχολόγους. Μην ασχοληθούμε. Στους ψυχιάτρους. Θα σου κάνω μια εκπομπή γι' αυτό. Δεν θέλω να μπερδεύουμε όμως. Αυτό το θείο πράγμα που μπορεί να είναι η εξομολόγηση για αυτούς που πιστεύουν με μια καθημερινή ζήτηση. Ερώτηση. Αυτό το θείο πράγμα που είναι η εξομολόγηση. Μισό λεπτό. Αυτό το θείο πράγμα που είναι η εξομολόγηση. Η ανάγκη που του ανθρώπου. Μπορεί να είναι για αυτό που πιστεύει. Η ανάγκη του ανθρώπου να εξομολογηθεί. Να το βάλει κάτω. Να μην συνομιλήσει με τον εαυτό του μέσω της Εκκλησίας, μέσω άλλου. Ναι. Μέσω τρίτου. Αν βάλουμε εμείς ο εαυτός μας και ο τρίτος. Αυτό το πράγμα ανταποκρίνεται η Εκκλησία σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Λίγο. Θα έπρεπε περισσότερο. Το είπε και ο ιερέας. Δεν έχουμε ιερείς οι οποίοι να τολμάνε να στέκονται, να ακούνε χωρίς να βιάζονται, να κρίνουνε. Δεν έχουμε πολλούς ιερείς που να έχουν πολύ αγάπη μέσα τους. Αλλά και εμείς ήδη δεν έχουμε για το κουράγιο να εξομολογηθούμε. Έχετε αυτό δει είναι. Πολιτικό να κάνει εξομολόγηση δημόσια παλιά. Οι εξομολογήσεις ήταν και δημόσιες στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Αλλά ήταν και δημόσιες και μετά και στο Μεσαίωνα. Με τα κείμενα, με τα βιβλία, η εξομολόγηση του Ρουσό. Έχουμε σταματήσει να κάνουμε. Και έχετε ακούσει πολιτικό να εξομολογηθεί στο λαό και να πει έφταξα εδώ, έφταξα εκεί, έφταξα εδώ. Όχι. Πού είναι οι εξομολογήσεις. Παλιά το θυμόμαστε. Ο αυτοκράτορας λέει εξομολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη και πήγε να πολεμήσει. Λίγο πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης πήγε να εξομολογηθεί και το έκανε δημόσια εξομολογή. Το ξέρανε ότι πήγε να εξομολογηθεί. Ζήτησε συγγνώμη και από τους υπηρέτες του. Πού το είδατε αυτό?
Πότε είπε ο Σιμίτης θα πάω να ξομολογηθώ αυτά που έχω κάνει. Και εδώ ξέρω σε λίγο πριν να ο Σιμίτης θα ήθελε να ξομολογηθεί. Μισό λεπτό μόνο. Ποιο ξομολογήθηκε ο Μάρκο. Αγαπητέ μου κύριε Κολάτη, να προσθέσω κάτι για το θαύμα που είπατε. Στην εξομολόγηση, στο μυστήριο τη εξομολογήσεω, ο πνευματικό άνθρωπο που εξομολογείται μετέχει στο μυστήριο το σταυροαναστάσιμο και συσταυρώνεται με τον Χριστό και λούεται εν το αίματι του Χριστού. Γι' αυτό και συμφωνώ με όλη τη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται. Να μην συντομεύουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στον παπά με το ράσο, με τη διαδικασία όλη για να απομακρυνθεί από εμάς ο άνθρωπος παπάς και να γίνει ο εκπρόσωπος. Εσύ δεν πιστεύεις, Μωρέ, και πιστεύεις τώρα και στο ράσο και στον παπά. Ναι, και είναι κρίση. Ασφαλώς. Το βλέπεις σαν σκηνοθέτη. Όχι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Κολάτος πιστεύει βαθύτερα από κάθε. Δυστυχώς δεν πιστεύω. Αλλά πιστεύω ότι είναι κρίση. Πιστεύετε και α μιλέτε. Κάτι σου λέει ο πατέρας Εμμανουήλ. Είσαι κρυφό πιστός. Έχω διακρίνει ότι έχετε βαθιτά την πίστη, αλλά κάτι σας κρατάει σε απόσταση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει περίπτωση εγώ και θα σχολήσει η ψυχαναλυτή αυτό που σε κρατάει σε απόσταση από την Εκκλησία. Στον Άγιο Πρεβέζη, Πρεβέζη στην ταινία μου, να κατηγορούν οι κρατούμενοι στη Μακρόνισο τον Πρεβέζη τότε ιερέα, ότι κάρφωνε αυτά που του λέγανε στην εξομολόγηση στους επικεφαλής της Μακρονήσου. Και του λέγανε εμείς δεν θα ξαναεξομολογηθούμε σε σένα. Άρα λοιπόν για να βοηθούμε να πάρουμε την απόσταση από τον καθημερινό παπά και να δούμε τον ιερέα, τον εκπρόσωπο του Θεού, χρειάζονται όλο αυτό το τυπικό. Εγώ πιστεύω ότι το τυπικό πρέπει να το κρατάμε. Να θέσω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα και θα την κλείσουμε την κουβέντα, αλλά θα μιλήσω ο καθένας σας. Ένα ερώτημα. Έρχεται ένας εγκληματίας. Λέει, είμαι ο γνωστός βιαστής που παιδεύω την ελληνική κοινωνία και έχω βιάσει και έχω σκοτώσει 50. Και έρχεται η Εκκλησία, τον βλέπει ότι βρίσκεται εν πλήρη μεταμελία και του λέει τα αμαρτήματά σου εγώ στα εξαγνίζω. Μάλιστα. Και έχουμε ένα κοινωνικά επικίνδυνο άτομο. Δηλαδή θα πάρω την οριακή περίπτωση ακριβώς της εξομολόγησης, όπου εκεί έχουμε τον εξαγνισμό, όπου εκεί έχουμε την άφεση της αμαρτίας και μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι κίνδυνο θάνατος για την κοινωνία. Πώς συμβιβάζεται αυτή η οριακή περίπτωση? Πώς πρέπει να δέχεται αυτόν τον άνθρωπο η Εκκλησία στην εξομολόγηση, ο πνευματικός? Με μεγίστην αγάπη, ως άνθρωπο του Θεού. Δεν θα μετράει ο πνευματικός πόσα εγκλήματα έχει κάνει και τι είδους εγκλήματα. Βέβαια, μετά θα βγει και θα πάει. Ναι. Όχι, δεν θα κάνει άλλο. Όχι. Γιατί όπως είπε ο πνευματικός, αφού περάσει την εξομολόγηση, έχει και τους 50 που έχει φάει. Και τους 50 που έχει φάει. Για το Θεό τελείωσε. Δεν θα λογοδοτήσει. Στην πολιτεία. Στην πολιτεία. Γι' αυτό είχα πει τότε στο συγγνώμη ότι η πολιτεία τιμωρεί. Γι' αυτό ο παπάς πηγαίνει μέχρι την αγώνη. Μέχρι το τέλος πηγαίνει. Άλλο Θεός, άλλο μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Αν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό και ενδιαφέρον η ύπαρξη του Θεού. Επειδή δεν θα με την πολιτεία. Παρακαλώ, ακούστε με. Αυτός που θα εξομολογηθεί. Είσαι αυτός που πιστεύεις και πιστεύω, και με 50 και με 100 εγκλήματα, όταν πάει στην εξομολόγηση, οδηγείται εις θεραπεία. Δεν θα ξαναεγκληματίσει, θα θεραπευτεί και μπορεί να γίνει καλός πολίτης. Μπορεί να είναι διχασμένη προσωπικότητα. Και η Θεία Χάρις αυτό το έργο κάνει. Θεραπεύει τους νοσούντες. Και τους εγκληματίες. Και τους βλασφήμους και τους μοιχούς. Τους του δίνει άφεση αμαρτιών εφόσον έχει εξαγνιστεί. Και εξομολογηθεί και πει: δεν θα ξανακάνω το. Θα αγωνιστώ με το ξανακάνω. Ναι. Κάνει την άφεση δεδομένη τη στιγμή εκείνη. Είναι άφεση αμαρτιών τώρα, και έχει φάει 50 άτομα. Ναι. Βεβαίως, ο ληστής πήρε άφεση στον Θεό. Δεν είχα πει αυτή η διαφορά του Θεού με τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει. Αν θα κοινωνήσει, είναι θέμα άλλη. Ευχαριστώ για τη διαφορά. Αν θα κοινωνήσει, είναι θέμα άλλη. Δεν είναι άλλο ο Θεός με τον άνθρωπο, με την κοσμική εξουσία, πάντοτε είχε την παλότητα. Και αυτό το Βυζάντιο είχα βάλει καπέλο στην εκκλησία. Και αυτό το Σταυρό που είχε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και του δύο εξίσου το ίδιο. Κύριε Χριστινάκη, πάτε μία τάξη στα πράγματα. Πρέπει να μπει μία τάξη εδώ πράγματι. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή ότι. Ουγαρεστή αμαρτία νικόσατη του Θεού φιλανθρωπία. Δεν υπάρχει. Θα σας απαντήσω. Όχι, να μας τα πείτε λίγο πιο απλά. Τα εξηγώ αμέσως. Οι θεατές, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τον τρόπο που μιλάτε. Τα εξηγώ τα αρχαία. Σαν καθηγητής πανεπιστημίου, μην τα λέτε. Να μας τα πείτε πιο απλά. Δύο φορές που είπα χωρία τα ερμήνευσα. Αμέσως. Να μας τα πείτε. Δεν υπάρχει αμαρτία που να νικά τη φιλανθρωπία του Θεού. Απόδειξη. Επί του Σταυρού, ο ληστής είχε κάνει τόσα, δεν πρόλαβε να διορθώσει τις πράξεις του, είπε. Μετανιώνω, Θεέ μου συγχωρεσέ με, και αμέσως άκουσε το Μεγαλειώδες, σήμερα με τεμού έσυ εν το παραδείσο. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Λέει, τον συγχώρεσε και εξαγνίστηκαν όλες οι αμαρτίες και τα 50 αδικήματα που είπατε εσείς προηγουμένως. Άρα λοιπόν, επ' αυτού δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως η Εκκλησία. Ένα λεπτό. Μήπως κάνει και άλλα μετά. Ένα λεπτό. Σαφώς δεν μπορεί να κάνει. Ως διχασμένη προσωπικότητα. Εγώ δέχομαι ότι πάει στην Εκκλησία. Τα έχω σημειώσει. Αφήστε με ένα λεπτό, δεν μιλάω. Τέθη η ένσταση ότι μπορεί να βγει πάλι έξω να κάνει άλλα αδικήματα κάποιος που θα το συγχωρέσουμε.
Εδώ πρέπει να πω ότι αντιμετωπίζεται γι' αυτό το ενδεχόμενο από την Εκκλησία και τους ιερούς κανόνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να διαγνώσει ο εξομολόγος και να ζητήσει τους καρπούς της μετανοίας. Καμιά φορά δηλαδή δεν πρέπει να αρκείται μετάνιωσα πάτερ μου, αλλά πρέπει να μπει σε βάθος για να ζητήσει και καρπούς. Δηλαδή έμπρακτα αυτή τη μετάνοια να την δει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η αφετηρία της συζητήσεώς μας είναι ένα ερώτημα που ετέθη προηγουμένως πολύ ωραία. Τι είναι αμαρτία, και δεν πρέπει να πούμε με μία λέξη. Ότι αμαρτία, ναι, μεν φιλολογικά είναι το σφάλμα, αμαρτάνο σφάλμα κτλ. Αλλά δεν εννοούμε σφάλμα απέναντι στο θέλημα του Θεού. Αμαρτία, λέει, σε τελική ανάλυση, είναι παραβίαση του Θείου θελήματος. Γι' αυτό απαιτείται γνώση, να ξέρουμε ποιο είναι πραγματικά το Θείο θέλημα και από εκεί και πέρα, όταν έρχεται αυτός που θα εξομολογηθεί, να δούμε πρώτον τη φαινομενολογία του αμαρτήματος που εξομολογείται. Δηλαδή, τι ακριβώς έκανε. Θα τον βοηθήσουμε να μας το πει. Δεύτερον, την αιτιολογία, και εδώ έρχομαι ακριβώς στην ψυχολογία και σε όλα τα άλλα. Γιατί το έκανε, τα κίνητρα δηλαδή που προηγουμένως συζητήθηκαν, ώστε να τα δει αυτά ο εξομολόγος για να μπορέσει να δώσει την απάντηση. Γιατί είπε προηγουμένως πολύ καλά εδώ ο εκλεκτός παριστάμενος, ότι εγώ δεν μου δίνει λύση. Δεν θα δώσει λύση αν δεν βρει το πραγματικό αίτιο. Όταν θα το βρει, τότε θα προσπαθήσει μαζί με τον εξομολογούμενο, συνεργαζόμενοι, να δώσουν την θεραπεία που είναι η τρίτη φάση, ας πούμε, και η τελική στην εξομολόγηση. Και που στην τρίτη φάση μην πηγαίνει ο νους μας σε τιμωρίες και ποινές. Είναι φάρμακα. Εκουσίως προχαιρετεύεται κανείς. Αν η ιερέας έχει πει, κύριε Χριστινάκη, ότι δεν θα κοινωνήσετε για δύο χρόνια. Αυτό έχει γίνει, σας το λέω. Τι θα απαντήσω εγώ. Γεννάτε επίσημα. Εγώ θα απαντήσω. Με συγχωρείτε. Πολύ απλό είναι το ερώτημα. Το έχω σημειώσει και αυτό. Η συγγνώμη η οποία έρχεται από τον Θεό είναι ικανή να σταματήσει την τιμωρία από την πολιτεία, από τους ανθρώπους. Επειδή είμαι πνευματικός, σας απαντώ. Όταν δώσει ο πνευματικός μία οδηγία να μην κοινωνήσει για ένα-δύο χρόνια το πολύ, σημαίνει ότι θέλει να τον δοκιμάσει κατά πόσον σταθεροποιείται και δεν επανέρχεται στα ίδια. Δηλαδή, μοιχεία. Εξομολόγηση, κοινωνία, πάλι μοιχεία. Αυτό είναι βλασφημία. Υπάρχει έλεγχο. Για σταθεροποίηση με κάποιους τρόπους, με έναν τρόπο ζωής πνευματικής που θα τον θεραπεύσει. Μου επιτρέπετε. Υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την υποκριτική τέχνη, τεχνική του εξομολογουμένου. Δηλαδή, μπορείτε να ελέγξετε. Το αν ξαναέπεσε στο αμάρτημα. Βεβαίως. Διότι αν δει. Όχι, δεν μπορείτε. Του ζητείτε να επανέλθει μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες. Ναι, πώς ελέγχεται αυτό, την ειλικρινή συμμετοχή του στην θεραπευτική διαδικασία που έχετε προτείνει. Γιατί αυτή η τεχνική είναι τεχνική θεραπευτική. Βεβαίως. Η αποχή σου από αυτό. Επανέρχεται μετά από ένα-δύο-τρεις μήνες. Πώς το ελέγχετε ρωτάτε εσείς. Τι αγώνα έχει κάνει. Μάλιστα. Αυτό ρωτώ. Ένας εξομολόγος ο οποίος δεν έχει τον εξοπλισμό, όχι της Θείας Χάριτος, έτσι, τον εξοπλισμό της επιστήμης. Δεν διαφωνώ τελείως. Δεν καταλαβαίνω τι λέμε. Θα σου φτιάξω εκπομπή αυτό τώρα με την ίδια. Εάν βάλει και ψέματα στον παπά και του πει εγώ σου δίνω την άφεση αμαρτιών. Εάν έχει πει ψέματα, το θεωρώ, δεν κοροϊδεύει ποτέ. Δεν είναι πολίτη να κοροϊδεύει την πολιτεία. Επιπλέον και άλλη αμαρτία. Δεν έχει άφεση αμαρτιών. Μα απλά δεν κλακάρει. Ο Άγιος Κοσμάς έλεγε. Αυτό το ωραίο τον παπά δεν μπορεί να τον κοροϊδεύσει. Διότι πώ θα τον κοροϊδεύσει. Αφού ο Θεός από πίσω υποτίθεται αντιθέτω. Βλέπει την πραγματικότητα. Και να κοροϊδεύσει τον παπά δεν κοροϊδεύει τον Θεό. Αλλά η άφεση των αμαρτιών που σου δίνει ο κακομοίρη ο ιερέα. Δεν σημαίνει τίποτα για σένα. Δεν σου έχει δώσει άφεση, δεν έχει δικαστή να πει σε αγώνα βγες έξω. Δεν το καταλαβαίνω το πράγμα. Είναι δύσκολο να το καταλάβει το κύριο. Δημήτρη, νομίζω κάνεις ένα λάθος. Δεν μιλάμε για άφεση αμαρτιών. Όχι, δεν μιλάμε για αυτό. Όχι. Εγώ μιλάω ότι έχω κάνει ένα σφάλμα και πάω είτε στον παπά. Είτε στον έξω, είτε στον ψυχολόγο. Και όχι, δεν ζητάω. Είναι λάθος. Έχεις ακολουθήσει λάθος δρόμο. Λέω στον πατέρα ότι έχω κάνει αυτό. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να φύγει η πλάκα αυτή πάνω από την πρώτα ψυχή το μου. Βάρος μου. Πώς, τι πρέπει να. Βοήθησέ με. Με δύο λόγια στο πατέρα. Μισό λεπτό. Θα μου πει ο παπάς. Αυτό και αυτό δεν θα κοινωνήσει για τρεις μήνες και δεν είναι αυτό. Η κοινωνία μια Ας πούμε κάτι άλλο. Να πούμε για τη μεζούρα, επειδή πολύ όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα πούμε γιατί με πιέζουν εδώ και πέντε λεπτά να κλείσω. Μετά από κάποιο διάστημα να δοκιμαστεί κατά πόσον ειλικρινά αγωνίστηκε. Η μεζούρα θα μείνει στο μυαλό κακώς. Δεν έτσι. Τι να κάνω, δεν έχω χρόνο. Μία ερώτηση όμως στο πάτη που είναι πολύ σημαντική. Αν εγώ κάνω. Βγαίνω κάθε βράδυ έξω και σκοτώνω μία γυναίκα. Έναν άνθρωπο. Και για να στατωθεί όλη η Αθήνα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή έρχομαι σε εσάς. Μετανοείς. Και μετανοώ. Ωραία. Και σας λέω ότι εγώ είμαι αυτός που ψάχνει μάλιστα. Όλη η αστυνομία και η Ιντερπόλ. Εσείς τι κάνετε. Θα σε καλύψω με πλήρη κάλυψη
θα το πείτε. Απόλυτα μυστική. Όχι. Θα είναι εξομολόγηση. Ναι. Απαγορεύεται ανακοίνωση, είναι καθαίρεση η ποινή. Ναι. Και θα κοιτάξω πώς να σε βοηθήσω να βρει τον εαυτό. Θα πάτε στην αστυνομία. Όχι. Για όνομα του. Ρωτώ. Το έθεσα το ερώτημα και είναι κόντρα. Και μεζούρα δεν υπάρχει για να θα σε βοηθήσω όσο μπορώ. Ενδεικτικά όρια πλαίσια μέσα στο πλαίσιο. Και να γίνει σωστό πιστό. Ο ιερέα. Ο ιερέα μπορεί να συντάμνει τα επιτήμια. Αν είπε τρία χρόνια να το κάνει, μόλι δει μετάνοια ειλικρινή, να το εξαλείψει. Η μεζούρα αυτή είναι ενδεικτικά ένα μέτρο, όπω και ο ποινικό δικαστή του λέει ο νόμο. 5 μέρες έω 5 χρόνια φυλάκιση. Και προσαρμόζει ανάλογα. Έτσι και εδώ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή ο εξομολόγος να αυξήσει ή να μειώσει τα επιτήμια ή να τα εξαφανίσει ανάλογα. Το ένα έγκλημα είναι σημαντικό να σκοτώσει έναν άνθρωπο στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Για τον Θεό, ίσως δεν είναι το ίδιο πράγμα, βέβαια. Ο Θεό γουράλα με γέτ. Θα τα πει ότι οι άνθρωποι είναι αναλώσιμοι για τον Θεό. Δεν πάει να είναι έγκλημα. Δεν έχει αξία για τον Θεό. Γιατί ετοιμαζόμαστε, η ζωή είναι ένα διάλειμμα για να πάμε στην άλλη ζωή. Με τα θάνατο που αξίζει τον κόπο. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Αγαπητέ Κώτα, δεν είναι σωστό αυτό. Για το Θεό είναι έγκλημα, το έγκλημα. Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι. Αφού τον μπορεί να το σκορέσει. Τη στιγμή τη μετάνοια. Μπορεί να το σκορέσει. Τη στιγμή τη μετάνοια λειτουργεί για αγάπη. Θα μα μπορεί να το σκορέσει. Σώζουσα, μεταμορφώνω σε αγάπη. Μπορεί να το σκορέσει εδώ στο έγκλημα. Τα σίγουρα όλα. Μπράβο. Όταν υπάρχει μετάνοια. Για μένα υπέροχο αυτό, όχι το πιστεύω. Είχα μερικές εκπλήξεις στην κουβέντα. Είχα μια πιστή ζέτα λογοθέτη με ένα Γιώργο Χριστοδούλου μέσα στην αμαρτία. Έχει σκοτώσει πόσες γυναίκες και με πόσες μυχώς κατά επανάληψη. Η μεγαλύτερη μου έκπληξη ήταν ο Δημήτρης Κολάτος, είναι το βαθύτερα θρησκευόμενο άτομο εδώ μέσα. Και αυτά που λέει τα λέει έτσι για να τα λέει. Αλλά βεβαίως μονίμως υπάρχει η αρρώστια ενάντια στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα σου κάνω για εξαγνισμό, όχι εξομολόγηση, αλλά μία εκπομπή πάνω στο θέμα. Θα έπρεπε να κάνουμε, γιατί είναι κάνουμε. Μια αρρώστια επικίνδυνη θα την κάνουμε, στην ελληνική κοινωνία, Δημήτρη μου. Και Δημήτρη υπάρχει μου, ένα πολύ πρόβλημα. Να διακρίνουμε για εσάς τις καλύτερες κουβέντες. Κωνσταντινοπολίτης, ο κύριος Χριστινάκης και ο πατέρας Καλύβας. Τους ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα. Να πούμε ότι κλείνοντας, 2.487 τηλεθεατές που μας παρακολουθούσαν αυτή τη στιγμή τηλεφώνησαν και απάντησαν ναι, εξομολογούμεθα, ενώ 1.008 όχι. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πώς και αν διορθώνονται ή αν εμπέζομαι το μυστήριο. Και αν βελτιούμεθα. Είναι το ερώτημα που έθεσα. Και αν βελτιούμεθα και δεν πηγαίνουμε, αλλά με το πείμα και πάλι τα ίδια. Η οποία είναι αλεξάνδρεια. Πάντω, εδώ χριστιανοί δεν είμαστε σωστοί. Πάντω, εγώ πατέρα Εμμανουήλ, που είχα δει τη Ζέτα πριν πάει για εξομολόγηση και τη βλέπω τώρα, τη βλέπω καλύτερα, άρα μάλλον βελτιωνόμεθα. Ναι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα ολοκληρώσουμε το χαμογελάτε με τον άλλο δικό του τρόπο. Πάμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά.